Χαίρετε. Σήμερα είναι Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2023. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, είμαι YouTuber. Και σήμερα το πρωί ξύπνησα έχοντας μέσα στο μυαλό μου έντονα το βίντεο που ήθελα να κάνω για σήμερα. Θα το κάνω και θα το ανεβάσω αργότερα στο κανάλι μας εδώ στο YouTube. Θέλω να κάνω ένα βίντεο γιατί σήμερα κηδεύεται η αδερφή της μάνας μου, η οποία πέθανε προχθές τα χράματα, στα 81, μετά από πολύχρονη μάχη με το Alzheimer's. Λοιπόν, και όπως θα ακούσετε και στο πρώτο επεισόδιο για τη νέα σεζόν του podcast, το 21ο επεισόδιο που θα βγει αύριο, Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου. Χθες ετοίμασα το επεισόδιο για το podcast, το οποίο έχει τίτλο «Καλοκαίρι 2023, φωτιές, ρατσισμός και το στοίχημα για την ευδαιμονία». Και όπως λέω σε εκείνο το επεισόδιο στο podcast, δεν ακούω ειδήσεις συνειδητά. Γιατί θεωρώ ότι η συνεχής έκθεση σε αρνητικά γεγονότα μας κάνει ψυχική ζημιά. Σηκώθηκα σήμερα το πρωί και βρήκα ένα μήνυμα από μια φίλη, τη Γωγό την Πιτσόκου, η οποία μου έγραψε επιλέξη: «Θέκλα μου, έχουμε συγκλονιστεί. Είναι δυνατόν από την αλαζονία που δίνουν δύο συρρίτια στο μανίκι να ενεργεί κάποιος έτσι τόσο πολύ πια?» Και μου έστειλε μια από τις πολλές δημοσίευσεις με τίτλο «Ο ύπαρχος του Blue Horizon τον πέταξε στη θάλασσα και το πλοίο έφυγε. Πνιγμός 36χρονο, δολοφονία 36χρονο». Με το γνωστό βίντεο, λέει, τον κοίταζε απαθέστατα. Μου έστειλε ένα άρθρο από την εφημερίδα Αυγή, αλλά οι περισσότερες διαδικτυακές εφημερίδες έχουν την είδηση. Τον κοίταζε απαθέστατα και έδωσε το σήμα. Σήκωσαν τον καταπέλτη αντί έστω να ρίξουν ένα σωσίβιο. Στο πλοίο ανακοίνωσαν ότι η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη. Έγκλημα και όχι ατύχημα. Δολοφονία. Ήταν ο πνιγμός του 36χρονου στο λιμάνι του Πειραιά. Καθώς ο ύπαρχος του Blue Horizon τον έριξε στη θάλασσα, δεν έδωσε σήμα να σταματήσουν οι μηχανές. Ο καπετάνιος, που θα έπρεπε να έχει εικόνα από τις κάμερες, συνέχισε κανονικά την πορεία του και έκλεισε την πόρτα στους αυτόπτες που πήγαν να διαμαρτυρηθούν, περιέγραψε στο Μέγκα ένας από τους αυτόπτες που κατέθεσα στο λιμενικό. Για το βίντεο που έχει τραβηχτεί πάνω από τον Blue Horizon, ανέφερε ότι το πήραμε από άλλη κοπέλα. Εγώ το έστειλα στο λιμεναρχείο, στον αξιωματικό. Από εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, στα ΜΜΕ έγραφαν ότι πήδηξε ο άνθρωπος από μόνος του και έπεσε. Την ώρα που ξεκίναγε το πλοίο και έβαζε τις μηχανές, ακούω φωνές και τρέχω στο πίσω μέρος. Βλέπω τον ύπαρχο του πλοίου να αποθεί έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να μπει στο καράβι. Όλος ο κόσμος φώναζε, γιατί ήταν φως φανάρι ότι θα πέσει στη θάλασσα, να τον αφήσει. Αυτός συνέχισε, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να πέσει στην θάλασσα. Όλος ο κόσμος φώναζε, ήταν φως φανάρι ότι θα συμβεί το κακό. Την ώρα που έκανε προσπάθεια να μπει ο άνθρωπος, τραβιόταν ο καταπέλτης από τον τόκο του λιμανιού, έχει λυγίσει το πίσω μέρος του καταπέλτη και πέφτει στη θάλασσα όπως περιέγραψε. Δεν ξέρω γιατί δεν τον άφησε. Πιθανότατα να μην είχε λεφτά για το εισιτήριο, οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που θα μπει μέσα, δεν τον αποθείς. Δεν άκουσα τι φώναζε ο ύπαρχος. Μόνο τον έβλεπα. Η απάθεια για μένα είναι το χειρότερο που συνέβη. Αν δείτε το βίντεο των 8 δευτερολέπτων, ρίχνει μια ματιά. Γιατί σκύλος να έπεφτε στη θάλασσα θα έδειχνε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γυρνάει και τον κοιτάει σαν να μην συμβαίνει τίποτα και γυρνάει απαθέστατα και δίνει σήμα. Γιατί από ό,τι ξέρω, αν δεν δώσει σήμα ο ύπαρχος, δεν φεύγει το πλοίο. Γυρνάει απαθέστατα και δίνει σήμα και φεύγουμε. Και σηκώνεται ο καταπέλτης αντί να μείνει κάτω, να πεταχτεί στο ένα σωσίβιο που δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει κάτι. Να σβήσει μηχανή, να μείνει εκεί το πλοίο. Να γίνει προσπάθεια διάσωσης. Υπογράμμισε επίσης ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια για να σωθεί ο άνθρωπος. Όλος ο κόσμος φώναζε, το πλοίο φύγε απαθέστατο, λες και πηγαίναμε νερό ταξιδάκι να περάσουμε όμορφα.
Τον άνθρωπο τον τράβηξε η δίνη, τον χάσαμε για λίγο από τα μάτια μας. Μετά ξεβράστηκε πάνω και τον πήρε ξανά από κάτω. Εκεί πιστεύω τελείωσε ο άνθρωπος. Έφυγε το πλοίο και από ό,τι έμαθα πήγε ο κόσμος στον καπετάνιο και χτύπαγε την πόρτα. Και αυτός τους έκλεισε την πόρτα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Βγήκε από το λιμάνι του Πειραιά, φτάσαμε σχεδόν Αίγινα. Μείναμε Αρόδο. Η πληροφορία από τα μεγάφωνα ήταν ότι δόθηκε εντολή από το λιμεναρχείο να σταματήσουμε εκεί. Το γελίο και τραγικό της υπόθεσης είναι ότι φώναξαν από τα μεγάφωνα ότι για το συμβάν στο λιμάνι του Πειραιά δεν φέρει καμία ευθύνη η εταιρεία και το βαπόρι. Φύγαμε 9, γυρίσαμε λίγο πριν τις 11. Σημειώνεται ότι νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι η ενημέρωση που έλαβαν οι επιβάτες για την καθυστέρηση του απόπλου ήταν η εξής. Ενημερώνουμε τους κυρίους επιβάτες ότι η καθυστέρηση απόπλου του πλοίου οφείλεται σε περιστατικό που έγινε στο λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο δεν έχει καμία ευθύνη για το συμβάν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο ίδιος τόνισε ότι το ακόμη χειρότερο είναι ότι από τη στιγμή που πέφτει ο άνθρωπος στη θάλασσα, πρέπει να ειδοποιηθεί το λιμεναρχείο μέσω ασυρμάτου ότι υπάρχει άνθρωπος στη θάλασσα, ότι αυτό συνέβη. Εμείς ειδοποιήσαμε το λιμεναρχείο. Όταν έφυγε το πλοίο δεν υπήρχε λιμενικός απ' έξω. Φαίνεται και από το βίντεο. Το είπαμε αυτό στους ανακριτές και στους λιμενικούς. Υπάρχει ένας λιμενικός για όλη τη βάρδια στο λιμάνι του Πειραιά. Εκείνη την ώρα δεν φεύγει ένα βαπόρι. Φεύγουν πάρα πολλά. Είναι ένας λιμενικός για όλο το λιμάνι. Για την ανακοίνωση ότι δεν φέρει καμία ευθύνη η εταιρεία και το πλοίο, ο ίδιος επεσήμαινε ότι υπάρχει και η κάμερα που βλέπει ο καπετάνιος. Άρα πρέπει να έχει εικόνα και ο καπετάνιος λογικά έπρεπε να σταματήσει τις μηχανές του πλοίου επιτόπου. Φωνάζουν στο λιμενικό και έρχεται και το συλλαμβάνει. Δεν τον πετά στη θάλασσα. Έχει μπει και τον πετά κατά αυτόν τον τρόπο. Άστο να μπει. Πήγαινε το στο Ηράκλειο και παράδοσε το στο λιμεναρχείο. Πες ο κύριος είναι ελευθεροπιβάτης. Σίγουρα δεν είναι ατύχημα. Υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας εκεί. Στο πίσω μέρος του πλοίου ήταν το περιστατικό πάρα πολύ. 40, 50, 60 είναι γεμάτο πάντα όταν πιάνει λιμάνι. Δώσαμε κατάθεση γύρω στα 15 άτομα. Στην αρχή ήμασταν τρεις. Μετά ο κόσμος πήρε θάρρος. Κάποιοι δεν ήθελαν να μπλέξουν. Μετά ο κόσμος αφυπνίστηκε. Δεν νομίζω στο πλοίο να ήταν η οικογένειά του. Μετά από κάποια ώρα φώναξα να γνωρίζει κανείς το θανόντα να έρθει να δώσει πληροφορίες. Μετά ακούστηκε ότι κάποιος πυροσβέστης τον ήξερε και πήγε να δώσει πληροφορίες. Τελικά φύγαμε 3:45 για Κρήτη. Άλλαξε ο καπετάνιος και το πλήρωμα κατέληξε. Κρατούνται 4 του πληρώματος. Το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη 4 μελών του πληρώματος μετά την αποκάλυψη των τραγικών γεγονότων στον Blue Horizon. Όπως αναφέρει το AMP, πρόκειται για τα 2 άτομα που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον καταπέλτη του πλοίου, τον αξιωματικό καταστρώματος και τον πλοίαρχο. Στην εξέλιξη είναι η λήψη καταθέσεων και η συλλογή και συγκρότηση του προανακριτικού υλικού. Δεν είναι ακόμη σαφές αν οι 4 του θα οδηγηθούν σήμερα στην εισαγγελία Πειραιά. Αυτό το άρθρο είναι από την εφημερίδα Avgi.gr, το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα, Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, η ώρα 9:25 το πρωί. Μετά είδα ένα βίντεο που ανέβασε ο YouTuber ο Evangian. Το κανάλι του Βαγγέλη είναι ένα κανάλι που παρακολουθώ όλα τα βίντεο που ανεβάζει τον τελευταίο καιρό, το οποίο έχει τίτλο «Τον έπνιξαν στο λιμάνι και ξεκίνησαν το ταξίδι, πώς καταντήσαμε έτσι γαμώτο». Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο ένα σύνδεσμο με αυτό το βίντεο του Βαγγέλη. Είναι το κανάλι Evangian. Μ' αρέσουν τα σχόλια που κάνει ο Βαγγέλης, που σχολιάζει την επικαιρότητα, γιατί μου φαίνεται ακούγοντας τον, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι σκέψεις του και οι απόψεις του είναι η φωνή της κοινής λογικής και η φωνή ενός ανθρώπου με ανθρωπιά και συναισθήση. Είδα και ένα άλλο βίντεο στο TikTok που τραβάει επιβάτης διπλανού πλοίου. Και καθώς το τραβάει, λέει άνθρωπος στη θάλασσα και τραβάει βίντεο. Και του φωνάζει κάποιος, γιατί τραβάς βίντεο, πέσε μέσα. Επίσης μπήκα στο Twitter, το οποίο τώρα ονομάζεται X, και είδα διάφορες πληροφορίες που έλεγαν οι άνθρωποι ότι ο άνθρωπος είχε μια χαρά εισιτήριο, δεν ήταν χωρίς εισιτήριο. Αλλά όπως έγραφε και το άρθρο της εφημερίδας που μου στείλε εγώ επί τσόκου, και ελαθρεπιβάτης να ήταν, ας τον πήγαινα στην Κρήτη να τον παραδώσω στο λιμεναρχείο. Ρώτησα
Ρώτησα γιατί κάποιος είχε σχολιάσει ότι είχε κάποια αναπηρία ο Μακαρίτης, ο Αντώνης. Και ρώτησα, ισχύει αυτό, και μου στείλαν ένα άρθρο από το newsbomb.gr, το οποίο δημοσιεύθηκε πάλι σήμερα 6 Σεπτεμβρίου 2023 στις 11 το πρωί, το οποίο λέει Blue Horizon, αυτός είναι ο Αντώνης που σκοτώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά. Το άρθρο είναι της Μαριάννας Κρασανάκη, είχε νοητική στέρηση. Ο 36χρονος Αντώνης Κάπα, που έχασε τη ζωή του όταν βρέθηκε κάτω από τα νερά του Blue Horizon στο λιμάνι του Πειραιά, ήταν ένα νέο παιδί με προβλήματα νοητικής υστέρησης. Ήταν το αγαπητό παιδί του Αγίου Νικολάου και η κοινωνία είχε σταθεί δίπλα σε αυτόν και στην οικογένεια του. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία στον Άγιο Νικόλα από το θάνατο του 36χρονου Αντώνη Κάπα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν μέλη του πληρώματος τον έριξαν από το καράβι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newsbomb.gr, ο 36χρονος λεγόταν Αντώνης και ήταν το αγαπητό παιδί του Αγίου Νικολάου. Άγιος Νικολάος Κρήτης, ένα πολύ αγαπημένο μέρος. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου μέρη στον κόσμο, Άγιος Νικολάος Κρήτης. Ο Αντώνης Κάπα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να ήταν άτομο με νοητική υστέρηση. Ένας αδύναμος, άκακος άνθρωπος που ζούσε διαφορετικά και δύσκολα, χωρίς ασφάλιση και έσοδα. Βοηθούσε επαγγελματίες της τοπικής αγοράς, κουβαλούσε ψώνια και καθάριζε καταστήματα. Σύμφωνα με μάρτυρες που μίλησα στο newsbomb.gr, ο άτυχος 36χρονος ζούσε με τα δύο αδέρφια του και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Έκανε διάφορες δουλειές. Ο ίδιος και η οικογένειά του εξυπηρετούνταν από την κοινωνική υπηρεσία του νομού και το κοινωνικό παντοπολείο. Και έχει μια φωτογραφία. Άμεσα στην περιοχή που ζούσε ο άτυχος 36χρονος, έτρεξα για βοήθεια και συμπαράσταση άνθρωποι που είχαν μέσα στην καρδιά τους τον άτυχο Αντώνη και την οικογένειά του. Η κοινωνική υπηρεσία ήταν στο πλευρό τους, ενώ φαίνεται πως ένα από τα αδέρφια του διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με κρίσεις πανικού. Ήδη έχει προταθεί η κηδεία του να γίνει δημοσία δαπάνη από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το newsbomb.gr φαίνεται η περιοχή και το σπίτι όπου ζούσε η οικογένεια και δείχνει ένα σπίτι το οποίο είναι εμφανώς παραμελημένο. Και είναι... δείχνει τη φτώχεια της οικογένειας. Ο αδερφός του μίλησε στο newsbomb.gr για τον τρόπο με τον οποίο έμαθε ότι ο άτυχος Αντώνης είναι νεκρός. Ο ίδιος, με λίγα λόγια και φωνή που δεν έβγαινε, περιγράφει τα τραγικά λεπτά της είδησης, ότι ο αδερφός του δεν ζει πια, αλλά και την επικοινωνία που είχε μαζί του λίγο πριν επιβιβαστεί στο καράβι. Με έπαιρναν κατά τις 10.30, δεν το πίστευα, δεν ξέρω πώς βρήκαν το τηλέφωνό μου. Με κάλεσαν με απόκρυψη. Λέω, αποκλείεται, φάρσα είναι. Έρχεται ο άλλος αδερφός μου και μου λέει, ο αδερφός μας πνίγηκε. Λέει, τον έσπρωχναν έξω από το καράβι. Είδα το βίντεο. Τραγικό να σπρώξουν το παιδί να πέσει στη θάλασσα. Ήταν να ταξιδέψει για Κρήτη. Το καράβι άνοιγε στις 6, του είπα να πάει. Δεν πρόλαβε, καθυστέρησε. Έτρεχε να μπει μέσα. Είναι τραγικό, δεν του επέτρεψα. Δεν τον άφηναν, είπε με σπασμένη φωνή ο άτυχος αδερφός του Αντώνη. Στο νέο βίντεο που έρχεται στο φως, φαίνεται ο Αντώνης να επιπλέει στο νερό την ώρα που τον παρασέρνουν τα πόνερα από το πλοίο στο οποίο είχε ξεκινήσει για να αναχωρήσει από τον Πειραιά. Οι εικόνες σοκάρουν. Αυτό που σοκάρει δεν είναι οι εικόνες. Είναι η απάθεια. Είναι η ψυχοπάθεια και η κοινωνιοπάθεια των ανθρώπων που τον έσπρωξαν. Και η ψυχολογική συνθήκη των απαθών παρατηρήτων αυτών, οι οποίοι παρατηρούν με απάθεια. Ένας άνθρωπος. Δεν ήξερε μπάνιο ο Αντώνης πώς περιγράφει τον 36χρονο φίλη της οικογένειας. Πολύ καλή φίλη του Αντώνη που έσπρωξαν από τον Blue Horizon στο λιμάνι του Πειραιά μιλάει για τον 36χρονο. Δεν ήξερε μπάνιο ο Αντώνης
Προσπάθησε να μπει, αλλά όπως φαίνεται στα βίντεο που κατέκλυσαν το διαδίκτυο, το πλήρωμα τον έσπρωξε 2 φορές με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στη θάλασσα και να πνιγεί. Ο Αντώνης δούλευε, ήταν καλό παιδί και φιλότιμο. Ο Αντώνης ήταν άτυχος. Δούλευε στην Κρήτη, στην Αθήνα ανέβαινε τακτικά και ερχόταν πάλι στην Κρήτη, λέει στον Αλφα, μια πολύ καλή του φίλη. Είμαι συγκλονισμένη, δεν έχω λόγια. Ήταν ήσυχος και φιλότιμος. Τον ήξερε όλος ο Άγιος Νικόλαος, ήταν καλό παιδί. Συνεχίζει η φίλη της οικογένειας του νεκρού Αντώνη. Δεν ήξερε μπάνιο, αλλά και μπάνιο να ήξερε, δεν νομίζω ότι μπορούσε να σωθεί. Κατέληξε η φίλη του Αντώνη, που τον έσπρωξαν από το πλοίο και πνίγηκε στα πόνια του. Πραγματικά. Έχουμε αποκτηνωθεί. Θα περάσει και αυτό. Θα το ξεχάσουμε. Αύριο μεθαύριο θα το ξεχάσουμε. Ως κοινωνία, ως συλλογική ενότητα των ανθρώπων. Πού πήγε η ανθρωπιά μας? Πού πήγαν οι ανθρωπιστικές μας αξίες? Πού πήγαν τα ανθρωπιστικά μας ιδανικά? Πού πήγε η ενσυναίσθησή μας? Δεν είναι Έλληνες αυτοί. Μάλλον δεν είμαστε Έλληνες όταν λειτουργούμε έτσι. Οι Έλληνες υποτίθεται ότι έχουμε την ελληνική παιδεία. Ας αφήσουμε τη χριστιανική ορθόδοξη παράδοση, ας αφήσουμε τη θρησκεία. Η ελληνική παιδεία τουλάχιστον. Πες κάποιοι δεν είναι θρησκοί. Ο ανθρωπισμός. Αντιλαμβάνεστε γιατί είναι τόσο πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε όλοι πόσο εγκληματικό είναι να μένουν ατιμόρυτοι και να κυριαρχούν οι άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Το ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος είναι εξαιρετικά εγωκεντρικός και νοιάζεται μόνο για το τομάρι του, είναι φιλοτομαριστής. Τον ενδιαφέρουν μόνο τα δικά του συναισθήματα, τα οποία συναισθήματα του ναρκισσιστή είναι τα συναισθήματα ενός κακομαθημένου και ματιωμένου 5χρονου. Μιλάμε για ανθρώπους πνευματικά τεμπέληδες, για ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν κανένα κόπο για να καλλιεργήσουν πνευματικά τον εαυτό τους. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζουν ως παράσιτα εις βάρος των άλλων, ως συναισθηματικά και πνευματικά παράσιτα. Αυτός ο κόσμος δεν είναι μόνο υλικός. Ο κόσμος αυτός είναι και πνευματικός. Σε αυτόν τον κόσμο δεν παίζει μόνο ρόλο, αξία και σημασία, πόσα λεφτά βγάζεις, πόσο έξυπνος είσαι, τι θέση έχεις, πόσος κόσμος σε ξέρει, αν έχεις εξουσία ή όχι. Σε αυτόν τον κόσμο παίζει ρόλο και το πνεύμα και παίζουν ρόλο και τα συναισθήματα. Δεν είμαστε μόνο ύλη. Και προσοχή, γιατί οι άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας επιδιώκουν να έχουν θέσεις εξουσίας, και όσο χαμηλή θέση εξουσίας και να είναι, ένας διοικητικός υπάλληλος μπορεί να είναι ή κάποιος που έχει μια μικρή θέση, αν είναι ναρκισσιστής θα καταχραστεί αυτή την εξουσία και με σαδισμό θα απολαμβάνει να επικρατεί επί των αδυνάμων, επί των λιγότερο δυνατών ανθρώπων. Ένας φτωχός άνθρωπος είναι λιγότερο δυνατός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος με νοητική στέρηση είναι λιγότερο δυνατός άνθρωπος. Ένα ζώο επίσης έχει λιγότερη δύναμη από έναν άνθρωπο. Διαφωνώ με την διαπίστωση ότι αν έπεφτε σκύλο στο νερό θα έτρεχαν να σώσουν το σκύλο και δεν θα έσωζαν τον άνθρωπο. Όχι. Αυτός που θα έσωζε το σκύλο θα έσωζε και τον άνθρωπο. Και αυτός που θα έσωζε τον άνθρωπο θα έσωζε και το σκύλο. Και αυτοί που δεν έσωζαν τον άνθρωπο δεν θα έσωζαν ούτε το σκύλο. Πώς γίνεται να παρακολουθείς και να βγάζεις βίντεο, μαλάκα? Γίνεται αυτό το πράγμα? Και να το ανεβάζεις κιόλας μετά για τα likes, για τις θεάσεις, για την άνοδο, γιατί? Πού πήγε η ανθρωπιά μας? Δεν είμαστε όλοι έτσι. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ναρκισσιστές. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι πνευματικά και ψυχικά πεθαμένοι. Δεν είμαστε όλοι ληστές. Δεν είμαστε όλοι μακιαβελιστές. Μακιαβελιστής είναι κάποιος ο οποίος μετέρχεται όλα τα μέσα προκειμένου να γίνει το δικό του, προκειμένου να ανηλυχθεί, προκειμένου να επιτύχει. Δεν είμαστε όλοι ψυχοπαθείς. Ψυχοπαθητικότητα είναι χαρακτηριστικό, δεν είναι διάγνωση ψυχικής διαταραχής. Η ψυχοπαθητικότητα είναι χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που έχει παντελή έλλειψη ενσυναίσθησης και παντελή έλλειψη έγνοιας
για το μην τυχόν και έχει κακή γνώμη για αυτόν ο κόσμος. Ο ναρκισσιστής τουλάχιστον νοιάζεται να έχει καλή εικόνα για αυτόν ο κόσμος. Ο ψυχοπαθής, ο άνθρωπος με ψυχοπαθητικό στυλ προσωπικότητας, ο άνθρωπος με ψυχοπάθεια δεν νοιάζεται. Και οι άνθρωποι με ψυχοπάθεια είναι πολύ πιο πιθανό να επιτελέσουν εγκλήματα. Και υπάρχει και η σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητος, που είναι ο κακοήθης ναρκισσισμός, ο μακιαβελισμός και η ψυχοπάθεια. Που όταν συνυπάρχουν και τα τρία, μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα. Μπορείς να σπρώξεις έναν άνθρωπο κάτω από το πλοίο. Μπορείς και σιγά μωρέ, αυτός ο προβληματικός, ο αυτός που έχει νοητική στέρηση, έχει αναπηρία, άστο, δεν είναι άνθρωπος. Συγγνώμη που είμαι... Συμβάλλω με αυτό το βίντεο στο να γίνει πιο γνωστή μια τραγική, τραυματική είδηση. Ένιωσα την ανάγκη όμως να το ετοιμάσω αυτό το βίντεο και να το ανεβάσω τώρα, γιατί και εγώ και άλλοι έχετε επικοινωνήσει μαζί μου. Εγώ ήταν η πρώτη, γι' αυτό διάβασα το άρθρο μου στη λέει εγώ. Τυχαία διάβασα το άρθρο και από την Αυγή.gr και από το newsbomb.gr. Συνειδητά πήγα και είδα το βίντεο του Βαγγέλη και το οποίο θα το βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Ήθελα να ανεβάσω αυτό το βίντεο για να δώσω την αντίδρασή μου, την απόκριση μου μάλλον, την απόκριση μου ως ψυχολόγος σε αυτό το συμβάν, και σας λέω ότι στο αυριανό podcast, το οποίο θα ανέβει στο κανάλι μας στο YouTube κανονικά και μπορεί να το ακούσει κάποιος από όπου ακούει podcast, Apple, Spotify, τέλος πάντων, Google, όπου ακούει τα podcast του καθένας. Στο αυριανό επεισόδιο θα μιλάω περισσότερο για αυτά τα ζητήματα, το οποίο το έφτιαξα προτού να γνωρίζω ότι προτού συμβεί αυτό το θέμα. Την ώρα που συνέβη και αυτό το θέμα έκανα το μοντάζ. Και απόψε στο κανάλι μας θα ανέβει ένα βίντεο το οποίο θα είναι αφιέρωμα στη θεία μου. Έχω πολλά πράγματα να πω για τη θεία μου. Η θεία μου ήταν το πιο καλοήθες παιδί της γιαγιάς μου, της οικογένειας της μάνας μου. Προστατεύουμε τους αδύναμους. Ο ανθρωπισμός μας, η ανθρωπιά μας, η λεβεντιά μας, το φιλότιμο μας φαίνεται, η μεγαλοκαρδία μας φαίνεται όταν προστατεύουμε τους αδύναμους. Όχι όταν γλύφουμε τους δυνατούς. Εκεί φαίνεται η ανθρωπιά μας. Όταν προστατεύουμε και σεβόμαστε τους αδύναμους. Εκεί που μας παίρνει εντός εισαγωγικών, εκεί που μπορεί να μείνουμε ατιμόρυτοι, όχι εκεί. Εκεί. Εκεί να δείξουμε ανθρωπισμό. Εκεί να είμαστε εντάξει. Δεν λέω τους δυνατούς να τους φερόμαστε άσχημα, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Ο πολιτισμός ενός ανθρώπου φαίνεται από τον τρόπο που φέρεται στα παιδιά, στους αδύναμους, στα ζώα, στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Εκεί φαίνεται ο πολιτισμός του. Εκεί φαίνεται ο ανθρωπισμός του. Εκεί φαίνεται η ουσιαστική του ποιότητα. Εκεί φαίνεται η πνευματικότητα του. Μας το εύχομαι να το αποκτήσουμε, πνευματικότητα.